Εδιόρφανε ένα έργο των Αδόλφου Ντενερή και Ευγένιου Κορμών. Ανεβαίνει στο Θέατρο Κήπου σήμερα και αύριο με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Βούρο και Παύλο Χαϊκάλη. Έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε στο στούντιο. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Ένα λαϊκό μελόδραμα λοιπόν, κύριε Βούρο και κύριε Χαϊκάλη, σε διασκευή παροδία. Μόνο με άντρες πρωταγωνιστές, αλλά σίγουρα όχι μόνο για άντρες. Ένα έργο γραμμένο το 1800 με ό,τι συνεπάγεται ο γαλλικός ρομαντισμός, συναισθήματα, πάθη, συγκίνηση, μελόπολη βέβαια και ένα τέλος το οποίο χαρακτηρίζεται πάντα σαν ευτυχές. Ναι, νομίζω πως η πρόταση είναι αυτό ακριβώς που είπατε, η συμμετοχή των ανδρών. Γιατί το να παιχτεί ένα τέτοιο έργο σήμερα, εάν δεν υπάρχει μια πρόταση από πίσω να την υποστηρίξει, νομίζω πως μπορεί να ενδιαφέρει και πάρα πολύ τον κόσμο. Απανοτά πάντως τα χτυπήματα της μοίρας στις δύο αδερφές. Ναι, αλλά είναι και καλά τα χαρμόσυνα τα. Αν και κατατρεγμένα. Και τι δεν έχουν πάθει αυτές οι δύο αδερφές. Στο τέλος, τι έχουν πάθει ακριβώς, πείτε το λίγο, έτσι, δώστε το στίγμα της παράστασης. Η αδερφούλα μου, η μικρή που είναι, παίζει ο Αργύρης του Αγγέλου, είναι τυφλή και έρχεται. Που δεν είναι αδερφούλα μου, δηλαδή την έχει βρει ο πατέρας. Ετεροθαλή σχέση. Και είναι η χαμένη μου κόρη. Ένα έκθετο παράνομη σχέση, εν πάση περιπτώσει, που έπρεπε κάπου να αφαιθεί και το περιμαζεύει η οικογένεια του Παύλου. Και ερχόμαστε στο Παρίσι, αφού πεθάνουν οι δικοί μας, για να τη βοηθήσω. Έχω πουλήσει ό,τι έχω και δεν έχω, για να τη βοηθήσω να βρει το φως της. Και εδώ που ερχόμαστε, εμένα με απαγάγουν. Α, μάλιστα. Για να με χρησιμοποιήσουν μετά ως. Να με βγάλουν, αφού είμαι και χαρούμενη. Και επίκαιρο ειδικά. Ναι. Το θέμα της απαγωγής. Να παχθεί και να βγει στο κλαρί. Στο κλαρί, μετά κανονικά, τροτουάρ κανονικά. Και μετά στο. Η αδερφούλα μου μικρή την παίρνει μια ζητιάνα, η οποία την εκμεταλλεύεται. Στο τέλος όμως. Φρικτήμερα και οι δύο οι αδερφές, στο τέλος όμως. Ναι, στο τέλος όμως βρισκόμαστε και δύο με λεφτά που λέει, γιατί παντρευόμαστε δύο έτσι. Μία την αναγνωρίζει μάλλον. Είναι πια κόρη κόρη. Εμένα με ρωτεύεται ο άλλος ο πρίγκιπας εκεί πέρα. Να σας δω. Ο γιος. Να σας δω ως χαροκαμένη αδερφή και εσάς και τον κύριο Βούρο, γιατί άλλο θέλω. Τώρα, αναγκαστικά όμως με βάζετε στη διαδικασία να κάνω μια ερώτηση, παύλα απορία που την έχει πολλοί κόσμος. Το να ενσαρκώσει ένας κωμικός γυναικείο ρόλο είναι πρόκληση, είναι στοίχημα, είναι επίδειξη ταλέντου? Τι είναι ακριβώς? Γιατί το έχετε δοκιμάσει όλοι μεγάλοι. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, τον κύριο Βούρο δεν τον κατατάσσουμε στην κατηγορία των κωμικών. Τουλάχιστον δεν μας έχετε συνηθίσει ακόμη. Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν έχετε ταλέντο. Όχι, ευχαριστώ, δεν έχετε. Αλλά όλοι οι μεγάλοι κωμικοί έχουν ενσαρκώσει γυναίκες. Δεν είναι όμως θέμα πρόκληση. Είναι θέμα ότι είναι το αλατοπίπερο που δημιουργεί όλη αυτή την αίσθηση. Ότι ένας άντρας ντυμένος γυναίκα. Αυτό υπάρχει μια σύμβαση. Ναι, γέλιο. Σίγουρα ξέρει ο κόσμος όμως τη σύμβαση που υπάρχει. Από εκεί και πέρα μια πρόκληση για τον ηθοποιό να κρατηθεί στο χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει και να μην ξεφύγει στην καρικατούρα του ρόλου που είμαι. Κοιτάξτε με, είμαι ο Χαϊκάλης που κάνω τη γυναίκα που ντύνομαι και παίζω διαφορετικά. Τώρα την ψυχολογία πρέπει να αυτό εξαντλείται στο πρώτο πεντάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχει εξαντληθεί. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω πώς έχω έρθει στην καριέρα μου και φορώ συνέχεια φουστάνια και εγώ και το άλλο. Δηλαδή παίζοντα πάλι με του παραγωγού. Αυτό εξαντλείται. Δηλαδή να δει τον Γιάννη τον Βούρο να ή τον Παύλο ή οποιονδήποτε από τους συναδέλφους τους καταξιωμένους να κάνει τη γυναίκα στα 5-10 λεπτά, έχει ακυρωθεί αυτό γιατί το ξεπερνιέται. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι κατά πόσο αντιμετωπίζει σοβαρά αυτό που κάνεις και στην κομμωδία. Και νομίζω το επίτευγμα του Παύλου και του Αργύρου του Αγγέλου και όλων των παιδιών, γιατί είναι ένας και ένας. Έτσι, πραγματικά είστε ένας και ένας. Όχι, είναι εξαιρετικά ταλέντα. Είναι το ότι το καλύτερο που ακούσαμε, η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση είναι ότι μετά από 10 λεπτά ξεχνά ότι παίζουν άντρες στις γυναίκες. Γιατί παίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Είστε παίζουμε την κατάσταση. Πιστική στο ρόλο σα που. Κάτι άλλο τώρα. Να πω μονάχα γιατί μπορεί να είναι μια πορεία. Γιατί έχει φορεθεί λίγο φέτος ότι οι άντρες παίζουν γυναίκες τα λοιπά και κάνουν. Σε εμάς υπήρχε άποψη γιατί το κάναμε αυτό. Να μας επειδή δείτε, υπάρχει λοιπόν ένα δραματικό στοιχείο το οποίο το έχουμε γελιοποιήσει και έχουμε πάει στο αστείο, στην αστείο του πλευρά. Και επειδή όλο αυτό το παίξιμο μεταξύ κωμικού και τραγικού θέλει να δείξει το άφυλο του πράγματος, ότι το γέλιο και η συγκίνηση είναι κάτι το οποίο δεν παίζεται. Δεν είναι και να γελιοποιηθεί γενικά. Δεν μπορούν να το γελιοποιήσουν δύο γυναίκες αν παίζαν τους ρόλους. Έτσι. Είναι ακριβώς γι' αυτό τοποθετήθηκαν άντρες. Δηλαδή το να παίζουν άντρες γυναίκες πρέπει να υπάρχει ένας λόγος που γίνεται. Αλλιώς δεν είναι να παίξουμε γιατί. Γιατί αυτό έχει γίνει κάποτε. Κατά κόρον. Έγινε με τη Στράτο, είχε κάνει ο Βαγγελάσης και πιο παλιά. Α πούμε ήταν άγουσο και παίζονταν παλιά. Δεν είναι τώρα. Μετά φορέθηκε πάρα πολύ για να γίνει έτσι ένα. Σε ό,τι αφορά τη διασκευή του έργου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει γνωρίσει πολλές και ποικίλες διασκευές τη σκηνή, συνήθως όχι με κωμική χρειά. Η συγκεκριμένη διασκευή είναι του κυρίου Τάκη Χρυσικάκου και βγάζει πολύ γέλιο η παράσταση. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή αυτού του έργου, να παιχτεί στις μέρες μας αυτό το έργο?
Νομίζω αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Ότι αν περισσότερο από γυναίκες, αλλά... πιθανόν να μην έχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί όλα αυτά τα έχουμε αντιμετωπίσει πια και σαν αντικείμενο ή περιεχόμενο θεατρικών έργων, αλλά το αντιμετωπίζουμε πια με τις προσλαμβάνεις που έχουμε από τα σειρές, από τις σειρές γενικότερα. Έχει ακυρωθεί αυτό το συνέστημα του μελό. Ο Τάκης το έκανε αυτό σαν πρόταση το 1990 περίπου, σε αρχές του 1990 παίχτηκε με τον Κωνσταντίνο τον Τζούμα και είδαν ότι αυτό που λειτουργεί, όπως είπε και ο Παύλος, είναι να παίξουμε τις καταστάσεις που δημιουργούν αυτές ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αλλιωστικές αντιδράσεις δημιουργούνται είναι και η πρόκληση για να παίξουμε εμείς τα πράγματα. Αλλιώς δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα. Πέρα από το θεατρικό σανίδι, είστε δύο τηλεοπτικές προσωπικότητες. Έχετε κάνει μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση. Η γνωστή ερώτηση που κάνουμε κάθε φορά, τηλεόραση ή θέατρο. Και μην μου πείτε τώρα ότι από την τηλεόραση βγάζω χρήματα για να τα επενδύω στο θέατρο. Η απάντηση είναι γνωστή. Κάτι περισσότερο. Είναι τέχνη τηλεόραση. Είναι, δηλαδή, την αποδέχεστε. Έχετε δουλέψει και έχετε συνεισφέρει σε αυτό το προϊόν το τηλεόραση. Όπως σε όλα αυτά, υπάρχει καλή και κακή τηλεόραση, υπάρχει καλό ή κακό θέατρο. Δεν υπάρχει. Είναι θέμα συγκυριών πραγμάτων. Η μόνη διαφορά που έχει το θέατρο τηλεόραση είναι ότι στο θέατρο κάνουμε πρόβες ένα μήνα, ενάμιση και ξέρουμε περίπου την πορεία των πραγμάτων. Έχουμε επιλέξει τους συντελεστές, ξέρουμε το έργο, ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε, ξέρουμε πού θα πάμε. Και όλα αυτά μπορεί να ενέχει και ένα ποσοστό αποτυχίας μέσα, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει, έτσι. Και το οποίο μπορούμε να το διορθώσουμε στην προκειμένη περίπτωση. Στην τηλεόραση ξεκινάς με ένα επεισόδιο και δεν ξέρεις. Ποιο είναι το δεύτερο και τρίτο και πέμπτο. Στην πολυκατοικία πάντως φέτος κάνατε θράψη. Και οι δύο ήταν. Είχε να κάνει και όμως ότι είχαμε ένα πολύ καλό σενάριο από το ισπανικό. Δηλαδή το φορμάτ, ας πούμε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Εσείς ήσασταν η έκπληξη στην προκειμένη περίπτωση. Yeah. Γιατί ο κύριος Χαϊκάλης ήταν αναμενόμενο. Ο Βούρος όμως, είπαμε, κατατάσσεται ξαφνικά σε μια κομική υπόσταση. Καταρχήν να απαντήσω στο προηγούμενο. Είναι αυτονόητο αυτό που είπατε, ότι κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τηλεόραση για να βγάζουμε τα χρήματα που θα τα επενδύσουμε στο θέατρο. Ως αυτονόητο, μην το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, σαφώς και η τηλεόραση είναι τέχνη. Και είναι τέχνη γιατί η εμπειρία έχει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, το στοιχείο του ευνηδιασμού ως προς το τι πρέπει να παίξω στις 9 το πρωί που πηγαίνω στο στούντιο. Και πολλές φορές τα σενάρια τρέχουν με τέτοιες ταχύτητες, όταν πρέπει να παράξεις 2 επεισόδια τη βδομάδα, καταλαβαίνετε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, πρέπει να είσαι σε μια εγρήγορση που δεν έχεις στο θέατρο. Στο θέατρο έχεις μια. Ένα χρόνο μπροστά σου. Να δοκιμάσεις, να κάνεις εκεί δεν έχει. Εκεί, αν δεν είσαι στον αέρα, δεν κάνεις τίποτα. Άρα τη θεωρώ πολύ πιο δύσκολη τέχνη από ό,τι στο θέατρο. Ένα. Το άλλο, επειδή ξανασυζητήθηκε και το είπατε και προηγουμένως, είναι μια, αν θέλετε, εικόνα που έχει ο κόσμος για μένα, ότι έχω υπηρετήσει, αν θέλετε, κάποια άλλα είδη. Έχω κάνει όμως πάρα πολύ κομμωδία. Και σας πηγαίνει και πάρα πολύ, πρέπει να. Και η κομμωδία. Με τον Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Που έχουμε μια πορεία χρόνων, κοινή πορεία, ας πούμε. Έχουμε βγει με μια διαφορά 4-5 χρόνων, εγώ λίγο πιο μπροστά, γιατί μάλιστα και μεγαλύτερός του. Έχω κάνει κομμωδίες με. Και συγγνώμη που θα το πω, δεν έχω να κάνω λόγο να περιευθολογήσω, αλλά με τεράστια επιτυχία. Απλά ο κόσμος με έχει, αν θέλετε, κατατάξει σε ρόλους που ακουμπάνε περισσότερο στο σύγχρονο ρεπετόριο. Ή στην τραγωδία. Παλαιότερα Ζαν Πρεμιέ παραμένεται. Βέβαια, Bon Viver και όλα τα σχετικά. Εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα οι γυναίκες κόβανε τις φλέβες τους. Για τον Γιάννη Βούρο. Γνωστό είναι αυτό. Και ζηλεύαμε όλοι. Και ζηλεύουμε ακόμα. Ο Γιάννης μου έχει δώσει μεγάλη ευκαιρία να παίξω ένα ρόλο στο θέατρο τελείως δραματικό, τελείως άλλο πράγμα από αυτό που με έχει συνηθίσει και επειδή και εκεί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η ιστορία παραμένει μία. Ναι, στο έγκλημα και τιμωρείται στο γεύση. Η ιστορία παραμένει μία, ότι ο καλός ηθοποιός νομίζω ότι μπορεί να παίξει όλα. Και δεν νομίζω ότι αυτό που λέμε κωμικούς, γιατί έχουν συνηθίσει τους θέλει ο κόσμος σε ένα στυλ. Εγώ θα παλεύω για να κάνω αυτή τη μεταστροφή ώστε να μην μένουμε εκεί και να φύγουν οι ρετσέτες επάνω από τον ηθοποιό. Να το πω μία φράση, ότι η δικαίωμα και η υποχρέωση του ηθοποιού είναι να αλλάζει. Θα δείτε επομένως και τον Παύλο να προσπαθεί από ρόλο σε ρόλο να μην είναι. Ωραία, λοιπόν. Όπως και εγώ, μια και το συζητήσαμε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, είμαστε σίγουροι. Θα την έχετε. Σίγουρα. Μάλιστα, υπάρχουν και γκρίνιες ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια και δεν μπορεί ο κόσμος να βρει άλλες θέσεις. Άλλοι φύγανε και με παράπονα, γεμάτη αίθουσα. Σε μεγαλύτερο θέατρο. Ωραία. Έχουν μείνει ελάχιστα να στρέψουν το λάθος. Αυτά είναι καλά δείγματα όμως. Καλά δείγματα είναι δείγματα. Και να επιθυμίσω για όσους δεν μπορέσουν να τη δουν ότι 12 Αυγούστου θα παίξουμε στη Σίβηρη, στο φεστιβάλ της Κασάνδρας, 27 Ιουλίου στην Βέρεια. 28 στη και 28 στη Λάρισα. Είμαστε δηλαδή πάντως, κάπου εδώ κοντά. Είμαστε κοντά για τις πάντως σίγουρα όποιοι δεν προλάβουν. Υπάρχουν ελάχιστα εστία ακόμα δηλαδή. Είναι, όσοι προλάβουν. Όποιοι δεν προλάβουν να δουν την παράστασή τους θα μείνουν ορφανοί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλή επιτυχία και καλό χειμώνα να έχετε. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε.